Σήμερα θα κάνουμε το πρώτο εμβόλιο της Μπέμπας. Όχι, έχει να πέσει κλάμα. Δεν ξέρω. Πάλι καλά θα είναι και ο Πέτρα μαζί μου, γιατί άμα ήμουν μόνη μου, δεν θα άντεχα. Ναι, και τώρα πάμε στο γιατρό να δούμε και πόσα κιλά είναι, πώς μεγάλωσε κλπ. Και τώρα, κυρία μου, πρέπει να σου βγάλουμε τα ρούχα. Θα σας ξαναμιλήσω όταν φύγουμε από εδώ. Για να μην τραβάω και τέτοια, νομίζω δεν κάνει. Ναι. Τα λέμε μετά. Δίνω, δίνω. Αχ, μωρό μου, εσύ καημενούλα μου. Γυρίσαμε επιτέλους σπίτι, παιδιά, τα παιδιά μου. Δεν γίνεται. Για σένα μιλάω. Τι δείχνεις, τι τρως. Ναι. Μπράβο. Το έχεις, το έχεις. Κάνεις. Δεν χτυπάμε τη μαμά. Φυλάκι τώρα. Φυλάκι. Φυλάκι. Δεν χτυπάμε. Και όπως έλεγα, έκανε η Μπέμπα το πρώτο της εμβόλιο. Εντάξει, το περάσαμε και αυτά. Και αυτό. Και τώρα αυτά τα μωρά κάθονται μέσα ήσυχα. Βασικά η Μπέμπα κοιμάται και ο Σάββας είναι το μπαμπά του. Εγώ θα κάτσω να μαγειρέψω. Γενιστά θα κάνω. Εδώ. Τι τρως εκεί, τι είναι αυτό, αγγουρί, για πες αγγουρί. Γεια σας, είναι η επόμενη μέρα, συγγνώμη, χθες, τι να σας λέω τώρα, χθες πάλι κάτι έγινε και σταμάτησα να τραβάω και να είμαστε πάλι σήμερα. Ο Πέτρα έφυγε για δουλειά, μετά από 2 μήνες που είχε άδεια. Άντε τώρα να συνηθίσουμε χωρίς τον Μπέταρ. Είμαι μόνη στο σπίτι με τα 2 μωρά και μαγειρεύω. Κάνω εδώ ψαράκια μαζί με... Περίμενε. Μαζί με πουρέ. Εύκολο, γρήγορο. Και έχω και εδώ από εδώ το φίλο μου που με βοηθάει. Ναι, με βοηθάς. Τι τρως, σαλαμάκι. Και σήμερα θα τραβήξω τη μέρα μου που είναι και η πρώτη μέρα χωρίς τον Πέτρα. Πώς θα τα καταφέρω. Θα προσέξεις την μικρή σου την αδερφή, θα με βοηθήσει σήμερα που είμαστε μόνοι μας. Ναι. Ναι, θα με βοηθήσει. Ωραία, μαγειρεύω και θα τα πούμε μετά. Ορίστε, μωρό μου, εδώ του έβαλα πουρέ και ψαράκι. Καλή όρεξη. Θα καλύτερα με πιρούνι, παιδί μου. Με πιρούνι, άσε το κουτάλι, πού να μπορείς. Μπράβο! Ωραία, και αφού φάγαμε, κάποιος πρέπει να μάσει και αυτή την κουζίνα. Οπότε έβαλα στο μικρό να δει παιδικά για να μην κλαίει και να γκρινιάζει. Ώστε να τελειώσει αυτή η κουζίνα τσάκα-τσάκα προτού να ξυπνήσει και η Μπέμπα. Για πάμε! Κοιμήθηκε ο ένας, ξύπνησε η άλλη. Γιατί ξύπνησες, γιατί ξύπνησες. Να σε φάω. Τώρα είναι η φάση που είναι και οι δύο ξύπνοι. Πώς το είπα έτσι, ξύπνοι. Και τώρα είναι η φάση που είναι και οι δύο ξύπνοι. Γιατί το λέω έτσι. Τέλος πάντων. Και πρέπει να το κουράσω όσο μπορώ για να τους κοιμήσω το βράδυ. Εύκολα. Χαλαρά. Έβαλα το μποστάκι μου γιατί θα πεις πολύ υδρότας τώρα. Φυσικά θα κάνω κάτι καλύτερο. Θα στρώσω στο πάτωμα στρωματσάδα να κάνουμε κολοτούμπε. Ναι! Για να στρώσουμε. Περίμενε. Πού είναι? Περίμενε. Άκρη, άκρη. Πάτα. Έλα. Κολοτόμπα. Έλα. Νο, νο.
Ας την κάμερα. Ναι. Νο. Για φέρε. Ρε εδώ την κάμερα. Ρε εδώ την κάμερα. Ρε εδώ την κάμερα. Τόση ώρα που είναι η Βέρμπα. Η Βέρμπα κοιμάται πολύ πνεύμα. Συνεχίζουμε. Είναι 8 η ώρα περίπου. Θα πάει 8 η ώρα και είναι 10 η ώρα που θα κάνουμε ένα μπανάκι. Πάμε μπάνιο. Ναι, ωραία. Πρέπει το καπέλο, δώσουμε το καπέλο. Δεν γίνεται να πούμε το καπέλο, χωρίς το καπέλο. Τι νόβρε. Όχι, δεν θα κάνει μπάνιο με το καπέλο. Δεν θα κάνω, όχι, μετά από το μπάνιο, μετά από το μπάνιο, εντάξει. Θέλω να βάλουμε πιτσάμες. Έλα, θα έρθεις. Άιντε, έλα να βάλουμε. Έλα. Απορώ γιατί καθαρίζω, γιατί, δείτε το πως γίνεται. Ποιος άραγε φταίει, ποιος. Ποιος. Το φάι έγινε, έκανα καθαράκι με μπριζόλες για τον Πέταρ και τώρα θα ξαπλώσουμε στον καναπέ, θα δούμε τα ταλέντα και αυτό παιδιά, είμαι πτώμα, δεν μπορώ άλλο. Το Instagram μου είναι Δέσποινα κάτω Παύλα Γεωργιάδου, ούτε Δέσποινα Γεωργιάδου ένα, ούτε την Πέτρο, ούτε τίποτα, Δέσποινα Γεωργιάδου, σκέτο. Στην περιγραφή πάντα αφήνω το Instagram, μπορείτε να πατήσετε εκεί. Οπότε αυτό, πες τσάω τσάω, άντε τσάω, τα λέμε την επόμενη φορά, φιλάκια. Θα στείλεις και φιλάκια. Μα, μα. Και στη μαμά θα δώσω φιλάκι. Μα, μα. Ναι, οπότε γεια, γεια, τσάω τσάω.